Ο διάσημος φίλος του Ατ Παπάκη. Ήταν πρωί και ο Παπάκης ετοιμαζόταν για το σχολείο. «Μαμάκα», φώναξε καθώς κατέβηκε τη σκάλα με ένα πέταγμα. «Πρέπει να φύγουμε». «Σιγά χρυσό μου», αναφώνησε η κυρία Πάπια μαζεύοντας τα τελευταία πράγματά τους. «Γιατί τόσος ενθουσιασμός?» Η κυρία Χίνα είπε ότι θα έχουμε ένα ξεχωριστό επισκέπτη σήμερα. «Κάποιος διάσημος έρχεται στο σχολείο», αναπήδησε ο Παπάκης με ενθουσιασμό. «Πω πω», είπε η κυρία Πάπια. «Αναρωτιέμαι ποιος να είναι. Ανυπομονώ να μου πεις τα πάντα το απόγευμα». Στην τάξη η κυρία Χίνα συγκέντρωσε όλα τα παιδιά μαζί. «Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα πρέπει να μαντέψετε ποιος είναι ο επισκέπτης μας κάνοντας ερωτήσεις». «Μα πώς θα το κάνουμε αυτό?», ρώτησε ο τρελογατούλης. «Κρύβεται κάπου για να τον βρούμε? Στην παιδική χαρά ίσως?», αναρωτήθηκε τον τροπαλό πρόβατο. «Στην πραγματικότητα, ο ξεχωριστός μας προσκεκλημένος έχει ήδη φτάσει», είπε. «Μας περιμένει στη μεγάλη αίθουσα. Αυτό που θα κάνουμε πρώτα όμως είναι να του μιλήσουμε στο διαδίκτυο». «Ω», είπαν όλα τα παιδιά. Η κυρία Χίνα συνέχισε. «Μπορείτε να κάνετε όσες ερωτήσεις θέλετε για να μπορέσετε να μαντέψετε ποιος είναι. Επομένως, σκεφτείτε με ένα φίλο σας και όταν είμαστε έτοιμοι θα γράψουμε εδώ τις ερωτήσεις μας και θα περιμένουμε την απάντηση». Η απίθανη αγελάδα σήκωσε το ένα της πόδι. «Τι είδους ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε?» Ο επισκέπτης μας είπε ότι μπορείτε να τον ρωτήσετε οτιδήποτε, εκτός από προσωπικές πληροφορίες, απάντησε η κυρία Χίνα. Ένα βλέμμα γεμάτο απορία ζωγραφίστηκε στα πρόσωπα των παιδιών. «Τι σημαίνει αυτό?», ρώτησε ο μουσικός σκύλος. «Προσωπικές πληροφορίες είναι τα σημαντικά πράγματα που αφορούν τον εαυτό σας, τα οποία μόνο οι στενοί φίλοι και η οικογένειά σας πρέπει να γνωρίζουν, όπως το όνομά σας, η ηλικία σας και το πού μένετε», εξήγησε η κυρία Χίνα. Μετά από μερικές ενθουσιώδεις συζητήσεις, τα παιδιά ήταν έτοιμα. Η κυρία Χίνα άρχισε γράφοντας ένα μήνυμα. «Γεια σας! Πώς είστε σήμερα? Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας επισκεφτείτε. Ξέρω ότι είστε πολύ απασχολημένος». «Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ», ήρθε η απάντηση. Ο Παπάκης έκανε την πρώτη ερώτηση. «Είστε πολύ διάσημος?» «Λοιπόν», απάντησε ο επισκέπτης, «με γνωρίζουν πολλές εκατοντάδες παιδιά και ενήλικες επίσης. Οπότε υποθέτω ότι ναι, αυτό με κάνει αρκετά διάσημο». «Εκπληκτικό», αναφώνησαν τα παιδιά. «Σας αρέσει ο αθλητισμός?», ρώτησε ο τρελογατούλης. «Βεβαίως», απάντησε ο μυστηριώδης επισκέπτης. «Είμαι καταπληκτικός στο να στριφογυρνάω και να κάνω τούμπες». «Ω», είπε ο Παπάκης, «ίσως είναι ο βάτραχος Φίλιππος. Είναι τόσο καλός στις καταδύσεις, έχει κερδίσει και ένα χρυσό μετάλλιο». «Ή ίσως είναι ο ιερός Κατζόχυρος», είπε τον τροπαλό πρόβατο χαμογελώντας. «Σαν γυμναστής που είναι, αυτό ξέρει να κάνει καλύτερα». Η απίθανη αγελάδα έκανε την επόμενη ερώτηση. «Σας αρέσει να παίζετε παιχνίδια?» «Λατρεύω τα παιχνίδια», ήρθε η απάντηση, «ειδικά όταν μπορώ να παίξω με άλλους». «Νομίζω ότι ξέρω ποιος είναι», είπε η απίθανη αγελάδα. «Πρέπει να είναι ο ωραίος παπαγάλος. Είναι στην τηλεόραση και ξέρει τα πάντα για τα παιδικά παιχνίδια». «Περιμένετε», είπε η ποδοσφαιρό Αλεπού. «Μου ακούγεται σαν τον όμορφο Ασβό. Είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής και χρειάζονται πολλοί για μια ποδοσφαιρική ομάδα». «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μερικές ακόμη πληροφορίες», είπε η κυρία Χίνα. Το περήφανο γουρουνάκι κυμάτισε το πόδι του στον αέρα. «Ξέρω! Ποια είναι τα ονόματα των αδελφών σου?» «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, λυπάμαι», είπε ο μυστηριώδης επισκέπτης. «Αυτές είναι προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να κρατήσω ιδιωτικές». Το περήφανο γουρουνάκι σκέφτηκε για λίγο. «Εντάξει, πώς φτάσατε εδώ σήμερα και... ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα?», πρόσθεσε ο Παπάκης. Οι απαντήσεις ήρθαν σύντομα. «Πέταξα από μακριά για να φτάσω εδώ και το αγαπημένο μου χρώμα είναι το γκρι». «Έχει έρθει με αεροπλάνο», φώναξε ο τρελογατούλης. Τα μάτια του μουσικού σκύλου γούρλωσαν. «Πρέπει να είναι το ρυθμικό κουνέλι. Ήρθα από την Αμερική μόνο για να μας δει. Είναι ο ήρωάς μου». Ο Παπάκης φαινόταν μπερδεμένος. «Τώρα δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι. Όλοι πιστεύουμε ότι είναι κάποιος διαφορετικός». «Πάμε να δούμε, τι λέτε?», ρώτησε η κυρία Χίνα με ένα μεγάλο χαμόγελο.
«Ναι», φώναξαν τα παιδιά δυνατώντας να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους. Η κυρία Χίνα έγραψε το τελευταίο μήνυμα. «Ερχόμαστε». Μόλις η τάξη ησύχασε, η κυρία Χίνα τους οδήγησε στη μεγάλη αίθουσα. Όταν τα παιδιά μπήκαν μέσα, τα μάτια τους άνοιξαν διάπλατα με δυσπιστία. Η σκηνή ήταν άδεια, εκτός από μια καρέκλα στο πλάι όπου καθόταν η Σοφή Κουκουβάγια. Τα παιδιά κοίταξαν γύρω και αναρωτήθηκαν ποιος να είναι ο μυστηριώδης επισκέπτης τους και πού να είχε πάει. Η Σοφή Κουκουβάγια σηκώθηκε όρθια και άρχισε να μιλάει. «Γεια σε όλους. Ήταν φανταστικό που μιλήσαμε στο διαδίκτυο. Μου άρεσε πραγματικά που απάντησα στις ερωτήσεις σας». Η κυρία Χίνα παρακολουθούσε τα πρόσωπα των παιδιών καθώς συνειδητοποιούσαν τι είχε συμβεί. «Εσύ είσαι», είπε ο Παπάκης. «Εσύ είσαι ο ξεχωριστός μας επισκέπτης». Η Σοφή Κουκουβάγια κούνησε καταφατικά το κεφάλι της. «Μα μιλούσαμε σε κάποιο διάσημο», είπε τον ντροπαλό πρόβατο που φανταζόταν κάποια από τις αγαπημένες του προσωπικότητες στη σκηνή. «Μα βέβαια», χαμογέλασε η Σοφή Κουκουβάγια. «Είμαι υπεύθυνη για τον ιστότοπο της οικογενειακής φάρμας. Έτσι χιλιάδες παιδιά με γνωρίζουν και με αγαπούν». «Μα νομίζαμε ότι ήρθες από την Αμερική», είπε ο μουσικός σκύλος. «Είπα ότι πέταξα από πολύ μακριά», απάντησε η Σοφή Κουκουβάγια. «Αλλά χρησιμοποίησα τα φτερά μου και φυσικά την οθόνη». Τα παιδιά σκέφτηκαν τι είχε πει ο διάσημος επισκέπτης και συνειδητοποίησαν ότι είχαν πιστέψει αυτό που θα ήθελαν να είναι αλήθεια. Η Σοφή Κουκουβάγια συχνά στριφογυρνάει και κάνει τούμπες, αλλά δεν είναι γυμναστής ή δίτης. Παίζει όλα τα παιχνίδια της οικογενειακής φάρμας, αλλά δεν είναι ποδοσφαιριστής ή τηλεοπτικός παρουσιαστής. Είναι σίγουρα γκρι, αλλά δεν είναι ένα νεαρό κουνέλι που αγαπάει τη ραπ. «Η κυρία Χίνα και εγώ θέλαμε να καταλάβετε κάτι πολύ σημαντικό», είπε με σοβαρή φωνή. «Όταν μιλάτε σε κάποιον στο διαδίκτυο, δεν μπορείτε να είστε σίγουροι για το ποιος είναι. Δυστυχώς, δεν λένε όλη την αλήθεια στο διαδίκτυο και μπορεί να προσποιούνται κάποιον άλλον». «Οπότε τι πρέπει να κάνουμε», ρώτησε ο Παπάκης. «Είναι καλύτερα να μιλάτε μόνο με ανθρώπους που γνωρίζετε στον πραγματικό κόσμο όταν είστε στο διαδίκτυο, όπως οι φίλοι και η οικογένειά σας. Εάν κάποιος κάνει ερωτήσεις που σας ανησυχούν ή θέλει να του στείλετε κάποια φωτογραφία σας, τότε πρέπει να το πείτε αμέσως σε έναν ενήλικα που εμπιστεύεστε». Ο Παπάκης και οι φίλοι του άκουσαν προσεκτικά τη συμβουλή της Σοφής Κουκουβάγιας και αυτή πέρασε την υπόλοιπη μέρα μαζί τους. Απόλαυσαν πραγματικά την επίσκεψή της και έγινε γρήγορα η πιο διάσημη και αγαπημένη τους φίλη.